Οι χειμερινές εκτόσεις ξεκινάνε από 10 Ιανουαρίου και τελειώνουν 28 Φεβρουαρίου. Τη διάρκεια των Χριστουγέννων και των γιορτών γενικότερα, τι κίνηση παρατηρήθηκε στην αγορά? Θα έλεγα ότι δεν ήταν η αναμενόμενη κίνηση που περιμέναμε. Βασικά είχε δουλειά τα καταστήματα 2 μέρες πριν την παραμονή των Χριστουγέννων και 2 μέρες πριν την αλλαγή του χρόνου. Τις υπόλοιπες μέρες ο κόσμος είχε κατέβει στην αγορά γενικώς, θα έλεγα για μία έρευνα, ας το πούμε, να δουν, να καταλήξουν σε κάποια πράγματα που θέλουν να αγοράσουν και τα αφήσανε τις τελευταίες ημέρες. Τώρα με τις εκτόσεις περιμένετε να υπάρξει κάποια κίνηση? Σίγουρα πάντοτε ευελπιστούμε ότι ο χαμένος τζίρος των γιορτών να προσαρτηθεί στα καταστήματα αυτές τις μέρες. Οι εκτόσεις είναι μεγάλες στις επιχειρήσεις, φτάνουν ως 50%. Υπάρχουν προϊόντα δηλεαστικά που μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποιος να αγοράσει. Καλούμε τον κόσμο να κατέβει, να στηρίξει τα καταστήματα. Θα έχει να κερδίσει αρκετά πράγματα. Οι προσφορές είναι μεγάλες. Στη διάρκεια των χειμερινών εκτόσεων, ποια είναι τα προϊόντα εκείνα που κινούνται συνήθως? Θα έλεγα ότι τα προϊόντα που κινούνται είναι τα ρούχα, τα υποδήματα, κυρίως αυτά. Βέβαια τώρα με την αναγγελία των νέων μέτρων και τον περιορισμό εξόδων, ίσως να μην είναι αναμενόμενη κίνηση. Πόσο πιστεύετε ότι επηρέασαν τα μέτρα την κινητικότητα στην αγορά? Επηρέασαν αρκετά, γιατί ο κόσμος φοβάται να κατέβει λόγω των αυξημένων αριθμών κρουσμάτων, αποφεύγει και θα πάρει μόνο τα απαραίτητα. Δεν μας βοηθάει και ο καιρός, θα έλεγα.